Τις έντονες αντιδράσεις της ΠΑΕ Άρης, της ΚΑΕ Άρης αλλά και σημαντικού αριθμού πολιτών προκάλεσαν οι βριστικές δηλώσεις του Κώστα Ζουράρη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχο των δηλώσεών του, η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε στην περιοχή της Χαριλάου και κατέγραψε τα σχόλια του κόσμου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη βλακεία από υφυπουργό. Λυπάται όλη η Θεσσαλονίκη για αυτά που είπε. Φαίνεται δεν ήταν στην ημέρα του. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα από το γήπεδο Χαριλάου. Εδώ ο κόσμος είναι ανάστατος από τις δηλώσεις του κυρίου Ζουράρη. Μάλιστα, κάποιοι δηλώνουν πως είναι ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει σε ένα Μακεδόνα να λέει αυτές τις κουβέντες για τον Άρη. Ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα που πρέπει να τη σέβονται όλοι. Χιδεότατος και δεν θέλουμε να το δούμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Αυτός προσβλήθηκε, κανένας άλλος. Τον εαυτό του προσέβαλε, κανέναν άλλον. Τώρα τον Άρη θα προσβάλλει, ο Άρης είναι μια ιστορία. Για την προσβολή της ιστορικής τους ομάδας έκαναν λόγο πολλοί φίλοι του Άρη και χαρακτήρισαν αδικαιολόγητη τη συμπεριφορά του κυρίου Ζουράρη. Είναι άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι λέει. Τι να σου πω, κρίμα στο σύντρους που έχει και τα λοιπά, καθηγητής και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι να πω, ξέρω και εγώ ρε παιδά, είναι ντροπή. Υπουργός Παιδείας και να λέει τέτοια πράγματα. Απαράδεκτος. Για μένα είναι απαράδεκτος. Παρότι είναι υφυπουργός Παιδείας. Ούτε τον θα πλησιάσω. Δεν τον πλησιάσω καθόλου. Απαξιώ να τον πλησιάσω. Τον αποτροπιασμό τους για τις συγκεκριμένες δηλώσεις εξέφρασαν τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ Άρης. Συγκεκριμένα για έλλειψη σοβαρότητας έκανε λόγο η ΠΑΕ Άρης και ζήτησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού με την ανακοίνωση που εξέδωσε το περασμένο Σάββατο. Όσοι διαθέτουν ίχνος έστω σοβαρότητας και αυτοσεβασμού έχουν πάψει προπολού να ασχολούνται στα σοβαρά με τον γραφικό Ζουράρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχει χάσει κάθε επαφή με τη σοβαρότητα, προφανώς λόγω ηλικίας. Έχει το ακαταλόγιστο άνθρωπος. Με τη θεσμική του ιδιότητα όμως, αυτή του υφυπουργού παιδείας, υπέπεσε σήμερα σε ένα ολέθριο ολίσθημα, σε ένα ραδιοφωνικό παραλήρημα που είχε ύφος πεζοδρομίου. Σε αυτά είναι καλός. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε δυστυχώς μαζί του. Ο Ζουράρης είναι πολύ μικρός για να πιάνει στο στόμα του τον Άρη. Το ποιος είναι ο Άρης και ο κόσμος του θα το διαπιστώσει ο ίδιος προσωπικά στις επόμενες εκλογές. Θα πρέπει να γνωρίζει ο γραφικός Ζουράρης ότι ο λαός του Άρη, όπως ξέρει να επιβραβεύει, ξέρει και να τιμωρεί. Με αμήλικτο τρόπο μάλιστα. Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελες. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο γι' αυτόν. Καλούμε όμως τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει άμεσα και να τον καθαιρέσει από το πόστο που κατέχει. Διότι οι χυδαίες βομολογίες του Υφυπουργού του προκαλούν διχαστικές τάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες. Πέραν τούτου, η ΠΑΕ Άρης έχει στη διάθεσή της το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης και θα πράξει τα δέοντα. Ελπίζουμε μόνο να μην κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Τέλος, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη στάση που κράτησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, σε σταθμό της Θεσσαλονίκης μάλιστα, που φιλοξένησε το Ζουράρη. Αντί να τον εγκαλέσει τη στιγμή που εκφραζόταν χυδαία για τον Άρη, αυτός προτίμησε να χαργεντίζεται μαζί του. Τον αφήνουμε στην κρίση του κόσμου. Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ θεωρεί ότι ο κύριος Ζουράρης έπραξε απλώς το αυτονόητο με την παραίτησή του και απαιτεί δημόσια συγγνώμη.